Ήδη πρέπει να πει ότι δεν προβλέπεται από τις διαδικασίες των κανονισμών λειτουργίας της Βουλής μετακίνηση των ομιλητών. Ναι, αυτό είναι, έχει τελειώσει. Δεύτερη παρατήρηση. Όταν ανέλαβα την Προεδρία, έκανα παράκληση οι ομιλητές να είναι σύντομοι. Συνεχίζεται να υπάρχει αυτή η παράκληση και πρέπει να πω ότι έχω σημειώσει τους χρόνους. Δυστυχώς, οι περισσότεροι οι οποίοι μίλησαν, διπλάσιο σχεδόν χρόνο από τους παρακαλούσαν να σταματήσουν. Να σταματήσουν, οφείλετε να έχετε αυτοκυριαρχία, αυτοπεριορισμό, όχι σας στο σύνολο. Αυτοκυριαρχία και αυτοπεριορισμό εφόσον θέλετε τη συντόμευση της διαδικασίας. Τι προτείνει το Προεδρείο? Το Προεδρείο προτείνει το εξής. Επειδή δεν προβλέπεται από τον κανονισμό και το ξέρετε όλοι και οι έμπειροι πολιτικοί που έχουν σειρά ετών θητείας μέσα στο Κοινοβούλιο, δεν προβλέπεται ο χρονικός ορίζοντας να είναι τέτοιος που να εμποδίζει συναδέλφους που έχουν γραφτεί από τον ομιληθόν. Είναι αποκλεισμός. Μια στιγμή. Απορεί. Εγώ λοιπόν θα βάλω στο όργανο την εξής ψηφοφορία. Όσοι έχουν καλυφθεί από αυτούς που έχουν μιλήσει μπορούν να παραιτηθούν. Οι ομιλίες μπορούν με σύμφωνη γνώμη όλων των παραβρισκομένων κατά πλειοψηφία να μειωθεί στα 3 λεπτά και έτσι θα συντομευθεί ο χρόνος ομιλίες, γιατί υπάρχουν. Θα το βάλω σε ψηφοφορία. Η πρότασή σας για... Συμφωνείτε να παραιτηθούν όσοι έχουν καλυφθεί από προηγούμενους ομιλητές? Θα συντομευθεί σοβαρά ο χρόνος. Όσοι είναι... Ένα λεπτό του λόγου, κύριε Μητσοτάκη. Ούτε. Λοιπόν, νομίζω ότι 2 προτάσεις υπάρχουν, ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω ότι και με την ανοχή του Υπουργού, για να μιλήσουν και κάποιοι βουλευτές περισσότερο, θα μπορούσαμε να πάμε και μέχρι τις 5, οριστική όμως καταληκτική ώρα.